Πάμε να συναντήσουμε την Έφη Τριήρη, εκτάκτως βέβαια, γιατί την Έφη την έχουμε κανονικά στις 8 το πρωί. Έφη, καλημέρα, σε βλέπουμε και σε ακούμε. Καλημέρα Νέστη, καλημέρα σε όλους. Να ξεκινήσουμε σήμερα από την αγορά πετρελαίου. Ναι. Όπως είπες και εσύ πριν, οι τιμές πετρελαίου έχουν σήμερα μία μικρή διόρθωση. Χθες έφτασαν κοντά στα 81 δολάρια το βαρέλι, το Brent, και το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα 77 δολάρια το βαρέλι. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη άνοδο, άνω του 3,5% χθες, γιατί συνεχίζονται οι ανησυχίες για χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν. Υπάρχει αυτή η κατάσταση αναμονή. Και όσο συνεχίζεται αυτή η αναμονή, τόσο περισσότερο ανεβαίνει, μεγαλώνει η αβεβαιότητα και η αγωνία, και αυτό ανεβαίνει, μάλλον οθεί προς τα πάνω τις τιμές πετρελαίου. Βρίθουν τα δημοσιεύματα αυτή τη στιγμή ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να χτυπήσει το νησί Χάργ που βρίσκεται στο Περσικό κόλπο και το οποίο ανήκει στο Ιράν. Εκεί υπάρχει ο μεγαλύτερος τερματικός σταθμός πετρελαίου του Ιράν, από όπου φεύγουν το 90% των εξαγωγών πετρελαίου. Ναι. Και αυτό λοιπόν, εάν χτυπηθεί το νησί αυτό, θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην αγορά πετρελαίου, ειδικά στο Περσικό κόλπο. Τώρα, γενικώς η αγορά αυτή τη στιγμή πετρελαίου έχει προεξοφλήσει ένα χτύπημα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, αυτό, όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, δεν είναι το χειρότερο σενάριο. Το χειρότερο σενάριο θα ήταν μία διαταραχή στα στενά του Ορμούς, από όπου διακινείται το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Τα αντισταθμιστικά ταμεία, επίσης να πούμε Ανέστη, ότι αυτή τη στιγμή έχουν αυξήσει τις θέσεις αγοράς σε Brent, σε πετρέλαιο Brent. Στη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας του Σεπτεμβρίου είχαν αυξηθεί αυτές οι θέσεις αγοράς σε περισσότερο από 20.000 συμβόλαια, και βλέπουμε ότι αυτή η μετακίνηση, η ανωδική μετακίνηση, συνεχίζεται με ραγδαίο ρυθμό των στοιχημάτων για άνοδο των τιμών πετρελαίου, αυτό εννοώ. Συνεχίζεται λοιπόν από την ώρα που η Κίνα ανακοίνωσε τα τεράστια δημοσιονομικά μέτρα στήριξης. Αυτή η μικρή διόρθωση που είπαμε των τιμών πετρελαίου οφείλεται σήμερα στην ομιλία που έκανε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Μεταρρυθμίσεων και Ανάπτυξης της Κίνας, ο οποίος επανέλαβε ουσιαστικά τα ίδια που είχε ανακοινώσει και το Πεκίνο τις προηγούμενες μέρες. Δεν έδωσε δηλαδή νέα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, και αυτό απογοήτευσε κάπως την αγορά, παρά το γεγονός ότι δεσμεύτηκε ότι θα μπορέσει να πιάσει το στόχο του 5% η Κίνα για την ανάπτυξη. Ναι. Ωστόσο, λίγο νωρίτερα είχαμε και την Παγκόσμια Τράπεζα, τις προβλέψεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία κατεβάζει τον πύχη για την ανάπτυξη της κινέζικης οικονομίας το 2024 και το 2025, δίνει ρυθμό 4,8 και 4,3%. Αντίστοιχα, δηλαδή κάτω από το 5%. Mm-hmm. Και αυτό επηρέασε κάπως την αγορά σήμερα. Χθες είχαμε το Eurogroup, και προσερχόμενος στο Eurogroup, ο Επίτροπος για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις, ο Πάολο Τζεντιλόνι, αναφέρθηκε σε αυτή τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και στην άνοδο των τιμών πετρελαίου, και είπε ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο στην οικονομία της Ευρωζώνης και στον πληθωρισμό. Να πούμε, Ανέστη, ότι κάθε φορά που ανεβαίνει η τιμή πετρελαίου κατά 10 δολάρια το βαρέλι, αυτό έχει αντίκτυπο στον πληθωρισμό της τάξης του 0,4 έως 0,5%. Mm-hmm. Ανεβαίνει δηλαδή σε αυτά τα ποσοστά ο πληθωρισμός. Mm-hmm. Και γενικότερα υπάρχουν αλυσιδωτές αντιδράσεις, αλυσιδωτές επιπτώσεις, υπάρχει ένα ντόμινο, διότι τις τελευταίες μέρες έχουμε μία άνοδο των τιμών πετρελαίου κοντά στα 10 δολάρια. Σωστά. Αυτό λοιπόν τι μπορεί να προκαλέσει? Μπορεί να προκαλέσει αύξηση στο κόστος καυσίμων, στη βενζίνη, στο πετρέλαιο δίζελ, στο πετρέλαιο κίνησης, στα πετροχημικά που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, και βέβαια να επιβαρύνει όλο αυτό
τον προϋπολογισμό των επιχειρήσεων, οι οποίες θα αναγκαστούν να ακυρώσουν επενδυτικά σχέδια, τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών, ειδικά τα νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, και βέβαια να πλήξει και το προϋπολογισμό των μεταφορών, το οποίο κόστος, καθώς η αύξηση του κόστους των μεταφορών θα μετακυλιστεί και στο ράφι, στα προϊόντα που βρίσκονται στο ράφι και με τελικό αποδέκτη το καταναλωτή. Με αποτέλεσμα να δούμε πάλι την αγοραστική του δύναμη να μειώνεται.